Στον πόλεμο στη Γάζα τώρα, στα σύνορα Ισραήλ-Γάζα, θα βρούμε τον απεσταλμένο μας Σταύρο Ιωαννίδη, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις επί του πεδίου και τι αναφέρει ο Ισραηλινός στρατός για τον βομβαρδισμό σε σχολείο στη Ράφα, Σταύρο. Καλό μεσημέρι, Λένα. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τη διεύρυνση των επιχειρήσεων που έχουμε τις τελευταίες ώρες, κυρίως στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αφού ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης, ζητώντας από τους αμάχους να μετακινηθούν στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, καθώς εκτός από την Τζαμπαλίγια, στο στόχαστρο του πυροβολικού αλλά και της αεροπορίας, αναμένεται να μπουν δύο νέες συνοικίες της πόλης της Γάζας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μαθαίνουμε ότι από τις τρεις μεραρχίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Γάζα, στο νότιο τομέα, η μεραρχία που ήταν απασχολημένη στις επιχειρήσεις της Ζαϊτούν, ολοκληρώνει από ό,τι φαίνεται τις επιχειρήσεις εκεί και αναμένεται να μετακινηθεί στο νότο, στη Ράφα, όπου θα ενισχυθούν οι δυνάμεις, καθώς όπως όλα δείχνουν οι Ισραηλινοί κινούνται όλο και βαθύτερα στην πόλη, μπαίνοντας πλέον στον αστικό ιστό, εκεί όπου έχουν εντοπιστεί άρματα μάχης, σύμφωνα τουλάχιστον με αναφορές που έρχονται από τους Παλαιστίνιους. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η είδηση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να δώσουν βοήθεια 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο Ισραήλ, μετά το πάγωμα, βεβαίως, της αποστολής οπλικών συστημάτων βομβών που είχαμε πριν από 2 περίπου εβδομάδες. Και βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν, Λένα, ενώ από την Γάζα, από το βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, εξαπολύονται και πάλι πυραυλικές επιθέσεις. Λοιπόν, είχαμε 3 φορές συναγερμό στις Ντερότ με ρουκέτες. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, χτυπήθηκε και ένα κτίριο χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Αγριεύουν οι μάχες. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.